Πορεία με πολλά πανό, σημαίε και συνθήματα κατά τη ακρίβεια, πραγματοποιήθηκε χθε στα πλαίσια τη κινητοποίηση για την ημέρα τη Γενική Πανελλαδική Απεργία τη 6η Απριλίου λόγω του ύψου του κόστου διαβίωση στην κεντρική πλατεία τη Κομοτινή με τη συμμετοχή τουλάχιστον 10 εκπροσώπων σωματείων τη Ροδόπη. Οι φορεί που συμμετείχαν στην απεργιακή αυτή κινητοποίηση, στην οποία κάλεσε η αδεδή και αρκετά πρωτοβάθμια τη, όπω των εκπαιδευτικών, των οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και η Ενιδικ μαζί με συλλόγου, γυναικών, φοιτητών αλλά και συνταξιούχων ζήτησαν εδώ και τώρα να υπάρξουν μέτρα για την ακρίβεια καθώς οι πολίτες βιώνουν τις υψηλέ τιμές σε ρεύμα, καύσιμα και άλλα βασικά αγαθά που βαραίνουν την τσέπη τους. Η αδεδή τη Ροδόπη τοποθετήθηκε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πέραν του σφοδρού κύματο ακρίβεια, η Εκτελεστική Επιτροπή τη Αδεδή Ροδόπη στάθηκε και στο γεγονό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανία. Η Αδεδή σε ανακοίνωσή τη τονίζει. Η απεργία αυτή γίνεται κάτω από τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία που ξεκίνησε με τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας που καταπάτησε κατάφορα το διεθνές δίκαιο όπως ισχύει σε κάθε πόλεμο και εισβολή μιας χώρας σε άλλη. Γι' αυτό καταδικάζουμε απερίφραστα τη στρατιωτική εισβολή τη Ρωσία, όπω και κάθε στρατιωτική παρέμβαση των υπεριαλιστικών δυνάμεων ΕΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για τα γεωπολιτικά και οικονομικά του συμφέροντα ει βάρο των λαών Συρία, Παλαιστίνη, Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Ιεμένη και άλλα, χωρί να ξεχνάμε την εισβολή και κατοχή τη Κύπρου από την Τουρκία και τα στρατεύματά τη εδώ και 48 ολόκληρα χρόνια. Δεν συγκρούονται δύο κόσμοι στην Ουκρανία, αλλά μόνο. Ο ένα με διαφορετικού εκπροσώπους αυτό που έχει για Θεό το χρήμα και την εξουσία, με τι σφαίρε επιρροή. Η ιτημένοι για άλλη μια φορά θα είναι οι λαοί αυτών των περιοχών, που πληρώνουν με αίμα, καταστροφή και προσφυγιά, ενώ δυναμώνει η απειλή τη επέκταση του πολέμου, τη επισητιστική κρίση και τη φτωχοποίηση για όλου του λαού. Επίσης, καλή την κυβέρνηση να κρατήσει στάση ουδετερότητας, προσφέροντας στην Ουκρανία ανθρωπιστική και ιατροφαρμακευτική βοήθεια, υποστηρίζοντας τους πρόσφυγες πολέμου. Στα πλαίσια των διεκδικούμενων απαιτήσεων, σε οικονομικό επίπεδο, τα αιτήματα έχουν ως εξής. Αυξήσεις σε μισθούς, άμεσα τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα της διαιτιας 2016 2016-2017, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ταυτοχρόνως καμία περικοπή αυτού, και δραματική μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη και των φόρων στα καύσιμα.